αρχή τώρα θα κάνουμε μίας ιστορίας που επιλήθηκε παλιά εις τας Νορβηγίας. Δεν θα την πούμε ακριβώς όπως γνωστοποιηθεί. Αλλιώς θα την μεταφέρουμε σε όλα αυτά τα πλήθη. Το έργο λέγεται «Από πού πάνε για το κάστρο παρακαλώ». Είναι βασισμένο σε νορβηγικό μύθο και το έχει διασκευάσει η Μαργαρίτα Κυραγιάννη, η οποία είναι νηπιαγωγός και συγγραφέας. Ένα πρίγκιπας ο οποίος έχει μαγευτεί σε αρκούδο από τη μάγισσα Ανατριχύλα και ο μόνος τρόπος να λυθούν αυτά τα μάγια είναι να τον αγαπήσει μια κοπέλα, αλλά να τον αγαπήσει αληθινά για αυτό που είναι, για την αρκούδα που είναι. Προσπάθησα να το φτιάξω και να το διασκευάσω έτσι ώστε να έχει λίγο χιούμορ, λίγο περισσότερο ενδιαφέρον. Διαλέξαμε λοιπόν αυτό το έργο. Είναι ένας μύθος που αγαπάω πάρα πολύ εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Γιατί μιλάει για το δεσμό της αγάπης, για το δεσμό της συγχώρεσης, μιλάει δηλαδή για το δέσιμο των ανθρώπων και πώς αυτός και πώς ο δεσμός δεν γίνεται αυτό που λέμε, δεν γίνεσαι δέσμιος. Έχεις δεσμό, έχεις κάτι δυνατό που σε κρατάει με τον άλλον και σου δίνει την ελευθερία, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο. Σημαίνει τη χέρι μου, τι έχεις και παράζεις, την καρδιά μου τη σπάζεις. Τίποτα δεν έχω, λέω. Από το κρύο εγώ κλαίω. Το κρύο είναι τσουκτερό, μα να νιώσω δεν μπορώ. Ο καημός σου είναι άλλος και μου φαίνεται μεγάλο. Όλοι οι άνθρωποι που είναι εδώ και ασχολούνται με την παράσταση, είτε παίζουν σε αυτή, είτε είναι συντελεστές της παράστασης, έχουν εμπειρία και γνώση γύρω από το παιδί. Είτε εργάζονται με τα παιδιά, είτε έχουν σπουδές για το κομμάτι το παιδιό, αλλά γνωρίζουν τι είναι το παιδί. Και αυτό είναι πολύ βασικό στοιχείο. Δηλαδή, μπορούμε να αναγνωρίσουμε καλά αυτό με το οποίο ασχολούμαστε. Το θέατρο για παιδιά δεν είναι μόνο για παιδιά. Είναι για να, όπως λέει και το μότο της ομάδας, για να κοιμούνται τα παιδιά και να ξυπνούν οι μεγάλοι. Σιγά δεν την αφήνω. Την κορούλα μου δεν δίνω, δεν πάω. Δεν θα πας. Δεν θα πας. Δεν πάω. Δεν θα έρθει. Δεν θα έρθει. Δεν θα έρθω. Δεν θα πας. Δεν θα πας. Δεν θα πάω. Δεν θα πας. Δεν θα πας. Δεν πάω. Πήγαινε. Εγώ κάνω τη μάγισσα. Είναι ένας ρόλος που μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι βασικά η κακιά του έργου. Είναι το αγκάθι, θα έλεγα. Εγώ κάνω το μαέστρο. Αυτό κάνω. Δίνω ιδέες, δίνω νότες. Και με το ραβδάκι μου κατευθύνω τους ηθοποιούς σε διάφορα θέματα και στείλουμε σιγά σιγά τις σκηνές και το έργο. Νιώθω κι εγώ μέσα μου παιδί και ουσιαστικά αυτός είναι ο λόγος που μ' αρέσει να βρίσκομαι στο θέατρο ρετρό. Γιατί δεν είναι να είσαι απλά παιδί στην ηλικία, είναι να νιώθεις και μέσα σου παιδί. Θέλουμε να δώσουμε κάτι πολύ ζωντανό και φρέσκο και καινούριο, μια πραγματικά πολύ όμορφη διάθεση. Δηλαδή, δεν ξέρω αν έχετε παίξει ποτέ με παιδιά, όπως μπαίνεις μέσα σε μια αίθουσα γεμάτη παιδιά και παίζεις μαζί τους, αυτή την αίσθηση να παίρνεις, αυτή την χαρά. Αυτό θέλουμε να δώσουμε. Χαρά, αλλά και λύση. Όχι προβληματισμό σκέτο, χαρά και λύσεις. Οι άνθρωποι να βρίσκουν λύσεις. Αυτά. Ομάδα θέατρο ρετρό. Από πού πάνε για το κάστρο, παρακαλώ.